Θα επικοινωνήσω αμέσως τώρα, σε λίγο θα τον καλημερίσω, με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με το έργο του Γέροντος Παϊσίου. Έχει γράψει ένα σημαντικό βιβλίο, το οποίο πολλές φορές αποτέλεσε πυλώνα και οδηγό αυτής της εκπομπής, διότι σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν σημαντικές μαρτυρίες προσκυνητών που γνώρισαν το Γέροντα Παϊσίο. Είναι ο Νίκος Ζουγνατζόγλου, ο επισμηναγός εν αποστρατεία και καλός μου φίλος. Συγγραφέας του βιβλίου «Μαρτυρίες προσκυνητών Γέροντος Παΐσιος ο Αγιορείτης». Αγαπητέ Νίκο, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα εύχομαι. Καλημέρα Βασίλη. Εύχομαι καλή εβδομάδα και εύχομαι όλα αυτά τα οποία έτσι το τελευταίο τριήμερο με τη μορφή της παραπληροφόρησης δυστυχώς προσπαθούν να περάσουν στην κοινή γνώμη, εσείς που γνωρίσατε το Γέροντα Παΐσιο, που γράψατε για το Γέροντα Παΐσιο, που κάνετε έναν αγώνα πάρα πολλά χρόνια και το ξέρω πάρα πολύ καλά, από πότε αλήθεια, πότε ήταν η χρονιά που γνωρίσατε το Γέροντα Παΐσιο? Το 1987. Το 1987. Άρχισα να πηγαίνω στο Αγιονόστατο. Το 1987, μάλιστα. 23 ολόκληρα χρόνια. Ναι. Και φυσικά μετά την κοίμησή του, αναλάβατε, αγαπητέ Νίκο, εσύ και οι συνεργάτες σου, το δύσκολο, έτσι, το δύσκολο αγώνα να γράψετε τα οποία είναι βιβλία έτσι, για το βίο του Γέροντα Παϊσίου, πολύ σημαντικά για το παρόν και το μέλλον. Είναι οι μαρτυρίες προσκυνητών που ανέφερα πριν, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς βλέπεις όλα αυτά τα οποία ήταν το φως της δημοσιότητας, αν συμφωνείς με την εκτίμηση του καθηγητή του Μιχάλη του Τρίτου και αν κατά την άποψή σου όλα αυτά τελικά άλλο στόχο έχουν και όχι τον πνευματικό στόχο που ο Γέροντας με τη ζωή του και το βίο του έτσι γαλούχησε χιλιάδες ψυχές που προσέτρεξαν σε αυτόν όλα αυτά τα χρόνια. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο καθηγητή, αν και εγώ δεν είμαι τίποτα για να κρίνω ένα καθηγητή, αλίμον, αλλά θα ήθελα να πω τα εξής. Αγαπητέ φίλε Βασίλη, κάνω σ' αγάπη στην παράκλησή σας και επειδή βλέπω το μεγάλο σάλο που γίνεται, θα ήθελα να καταθέσω τα εξής όσον αφορά το θέμα δημοσίευσης διαφόρων ανέφερων πληροφοριών για τον Γέροντα Παΐσιο τον Αγιορείτη. Όλα αυτά πιστεύω είναι ασύστολα ψεύδι και κατευθυνόμενα ανάγονται στον χώρο των ψυχολογικών επιχειρήσεων ώστε να κάψουν το φρόνημα του ελληνικού λαού και παράλληλα διάσουν τα σούπερ μάρκετ. Ο Θεός διαμέσου των Αγίων δεν ενεργεί έτσι. Δεν φέρουν ταραχή, αγωνία και δεν σκοτίζουν τη διάνοια των ανθρώπων. Φέρουν χαρά, ελπίδα, παρηγοριά, η ειρήνη της καρδιάς των ανθρώπων και το φως της Αναστάσεως. Να μην δίνουν σημασία οι άνθρωποι σε ανεύθυνα και ανώνυμα δημοσιεύματα. Εξάλλου για το σκοπό αυτό πήγαμε μαζί στο Άγιον Όρος να μιλήσουμε με τα πνευματικά παιδιά του Γέροντος Παϊσίου τόσο στην Παναγώδα όσο και αλλού και τα διέψευσαν κατηγορηματικά. Θα ήθελα να ζητήσω ειλικρινώς συγγνώμη από όλες εσάς που τόλμησα να πω τα παραπάνω λόγια, ενώ δεν είμαι ούτε Άγιος ούτε Θεολόγος και υπάρχουν πλέον κατάλληλοι από μένα άνθρωποι να μιλήσουν. Είμαι ένας απλός άνθρωπος. Αγαπητέ Νίκο, το έκανα με πολύ πόνο και αγάπη Χριστού, αδελφέ μου Βασίλη. Το ξέρω, αλλά πολλές φορές η ταπεινότητα εντάξει χρειάζεται, διότι πρέπει να πληροφορήσουμε τον κόσμο. Εσύ κάνεις ένα πολύ σημαντικό έργο, χρόνια τώρα, 17 ολόκληρα χρόνια, και είσαι από τους ανθρώπους που έπρεπε να βγουν και να πούν στον κόσμο, διότι είμαι βέβαιος ότι αυτό το τριήμερο και εσύ κατακλείστηκες από εκατοντάδες τηλεφωνήματα κόσμου που ξέρει αυτό το έργο σου και σου τηλεφώνησε να σε ρωτήσει τι ακριβώς συμβαίνει, διότι δεν είναι και λίγο πράγμα ένα πανελλαδικό κανάλι της εμβέλειας του Alter σε δύο κεντρικά δελτία ειδήσεων το Σάββατο και την Κυριακή να κάνει εκτενή ρεπορτάζ για ένα συμβάν το οποίο δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά, έτσι δεν είναι? Σωστά. Δέχτηκα δεκάδες τηλεφωνήματα και δέχομαι συνέχεια και τα διαψεύδω όλα αυτά τα διαψεύδω και δίνω παρηγοριά στους ανθρώπους. Και επειδή πήγαμε μαζί, διότι εγώ σε θεωρώ και έναν άνθρωπο και δεν θέλω να το πάρεις αυτό έτσι, δεν θέλω να σου πλέξω το εγώ, είναι αλήθεια, που πέρα από την αποστολή αυτή έχεις και μια μορφή, κάνεις και εσύ μια μορφή έρευνας, γιατί και εγώ δημοσιογράφος είμαι και μου αρέσει να ερευνώ. Μόλις λοιπόν το αντιλήφθηκα και εγώ από τα blogs αυτό πριν από 1,5 μήνα και αποφάσισα και εγώ να πάω στο Άγιο Όρος, έτσι ήμουν και τυχερός γιατί πήγαμε μαζί, γιατί εσύ το Όρος το ξέρεις πάρα πολύ καλά, πηγαίνεις επί σειρά ετών στο Άγιο Όρος. Λοιπόν, πήγαμε και μιλήσαμε στη Μονή Παναγούδα, που νομίζω, στη Μονή Παναγούδα λέω, στην Παναγούδα, στην σκήτη εκεί όπου έζησε ο Γέρον Παΐσιος. Μιλήσαμε με τους δύο μοναχούς που αυτή τη στιγμή μένουν στο ίδιο μέρος και μιλήσαμε και με πολλούς άλλους αγιορείτες πατέρες και στη Μονή Παρακάλου. Από πουθενά δεν βγαίνει αυτό. Και το πιο σημαντικό από όλα, προσπάθησα να βρω ποιοι είναι αυτοί επιτέλους οι μοναχοί οι οποίοι υποτίθεται ότι είδαν το Γέροντα Παΐσιο και
Είδαν αυτά τα πράγματα τα οποία ακούσαμε και είδαμε να δημοσιεύονται. Πουθενά δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε αυτούς τους δύο μοναχούς. Άφαντοι. Άρα δεν μπορεί ο κόσμος αυτή τη στιγμή να τρομοκρατείται από δύο μαρτυρίες που δεν ξέρουμε έτσι, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και τι, και, δεν, αν έχουν ονοματεπώνυμο και ποιοι είναι τελικά. Και αντιπαραθέτω κάτι τέτοιο με το βιβλίο σου, το οποίο πάντοτε αποτελεί για μένα έτσι ένα πολύ καλό σύμβουλο, στο οποίο σε αυτό το βιβλίο των 600 και σελίδων υπάρχουν μαρτυρίες δεκάδων ανθρώπων που όλοι όμως έχουν το ονοματεπώνυμό τους. Είναι συγκεκριμένες, απομαγνητοφωνημένες όπως ξέρω, και λένε όλοι αυτοί οι άνθρωποι με όνομα και επίθετο την εμπειρία τους από την επαφή τους με τον Γέροντα Παΐσιο. Δεν ξέρω αν έχεις αντίθετη άποψη. Όπως τα λέτε, ναι. Όπως τα λες, ναι, Βασίλη. Όπως τα λες τα πράγματα. Μάλιστα. Διότι γίνεται ένα έργο σοβαρό και υπεύθυνο, αξιόπιστο και αξιόλογο, το οποίο βάζει τα πράγματα στη θέση του. Είναι μια έρευνα 17 ολόκληρα χρόνια και δεν ξέρω πού θα τερματίσει αυτό το έργο. Είναι ένα έργο υπεύθυνο, είναι ένα έργο συλλογικό. Την ευθύνη την έχουν καθηγητές της Πανεπιστημίου και ο πυρήνας των πατέρων του Γιώργου Παϊσίου. Εγώ δεν έχω βάλει κανένα θέλημα. Εξάλλου, εγώ δεν ήθελα να σηκώσω αυτό το σταυρό να κάνω αυτό το έργο. Αλλά είδα στην πρόνοια του Θεού να κάνω αυτό το έργο και έτσι το επομίστηκα. Και με τη χάρη του Χριστού και της Παναγίας της Πλησίου του Γιώργου Παϊσίου προχωρώ, αδελφέ μου Βασίλη. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημαντική παρέμβασή σου στην εκπομπή, αγαπητέ Νίκο Ζουρνατζόγλου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, και να το κρατήσω λίγο το θέμα, διότι εδώ, φίλες και φίλοι, εγώ κάνω μια έρευνα από προχθές, έτσι, διότι όταν το είδα είχα υποχρέωση. Μετά λέω τη Δευτέρα τι θα πω στον κόσμο. Τόσο καιρό ασχολούμαστε με το έργο του Γέροντος Παϊσίου και όταν πλέον το θέμα παίρνει αυτή τη διάσταση, εγώ θα σιωπήσω. Γι' αυτό ακούσατε δύο πολύ σημαντικές απόψεις από δύο από τους πλέον καταλληλότερους ανθρώπους. Πρέπει να πω ότι επικοινώνησα και το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα και με άλλους ανθρώπους. Και ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να πω ούτε καν το ονοματεπώνυμό τους. Και θα το σεβαστώ αυτό. Ανθρώπους της Εκκλησίας οι οποίοι ήταν πολύ κοντά στο Γέροντα Παΐσιο. Πνευματικά τέκνα του Γέροντος Παϊσίου. Και όλοι μου είπαν τα ίδια που ακούσαμε πριν από λίγο. Και από τον Νίκο τον Ζουρνατζόγλου και από τον Μιχάλη τον Τρίτο. Ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Ότι ο Παππούλης, αν εμφανιζότανε, που μπορεί να εμφανιστεί και εμφανίζεται ο Παππούλης, και πρέπει να το πούμε αυτό, δεν αμφισβητούμε ότι εμφανίζεται, εμφανίζεται ο Παππούλης σε πολύ κόσμο, αλλά δεν εμφανίζεται για να σπείρει τον δρόμο. Εμφανίζεται για να δώσει έτσι δύναμη στον κόσμο και πολύ περισσότερο για να στείλει το μήνυμα στους ανθρώπους που αποφασίζει να εμφανιστεί, να συνεχίσει τον πνευματικό τους αγώνα. Δεν εμφανίζεται για να στείλει τον κόσμο στα σούπερ μάρκετ, να αδειάσουν τα σούπερ μάρκετ, λοιπόν, και να προκαλέσει τον δρόμο και να πάει τώρα ο κόσμος να αδειάζει λάδια, αλεύρια, σαπούνια και ό,τι άλλο τέλος πάντων μπορεί να αποτελέσει είδος που μπορεί να μείνει ένα ή δύο χρόνια στις αποθήκες, έτσι, μόνο και μόνο, ας το πούμε, για να σώσουν την πάρτη τους. Σε τελική ανάλυση αυτό είναι και βαθύτατα αντιχριστιανικό. Ακόμα και αν γίνει κάτι στον τόπο μας, δηλαδή τι, αυτοί οι οποίοι είναι οι εκλεκτοί θα σωθούν με τις προμήθειες τις οποίες έχουν πάρει και ο υπόλοιπος λαός θα χαθεί. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Γι' αυτό αποφάσισα σήμερα, φίλες και φίλοι, αυτό το πράγμα να το θέσω. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω και κάτι άλλο. Δεν καταλαβαίνουν κάποιοι οι οποίοι διακινούν τέτοιου είδους δημοσιεύματα ή μυθεύματα ότι κάνουν ζημιά ακόμα και στο κύρος και στη μνήμη του Γέροντος Παϊσίου. Δεν θα σας πω κάτι πολύ απλό. Αυτό το συμβάν έγινε πριν από 1,5 μήνα. Όταν μάλιστα βάζουν χρονικό προσδιορισμό και λένε σε 3 μήνες, σε 1,5 μήνα δηλαδή περίπου από τώρα, σύμφωνα με αυτά που λένε, θα γίνει ένα κακό. Αναμένουμε να γίνει ένα κακό. Και αν δεν γίνει αυτό το κακό, που δεν θα γίνει, σας το λέω εγώ. Λοιπόν, αν δεν γίνει, δεν είναι μια προσβολή της μνήμης και του κύρους του Γέροντος Παϊσίου. Διότι θα βγουν και θα πούν κάποιοι, ορίστε τι έλεγε ο Γέροντος Παϊσίος, τι έλεγε ο Παππούλης και δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Ενώ ο Γέροντος Παϊσίος, ο Παππούλης αυτός της Ορθοδοξίας, ό,τι έχει πει και ό,τι έχει γράψει, και αυτό έχει μεταφερθεί σε όλα αυτά τα βιβλία τα οποία έχουν κυκλοφορήσει για το Γέροντα Παΐσιο, έχει γίνει, φίλες και φίλοι. Έχει γίνει, διότι πράγματι είχε τη χάρη, είχε μια πολύ μεγάλη χάρη, διότι επικοινωνούσε με το Θεό, διότι επικοινωνούσε απευθείας με το Άγιο Πνεύμα, φίλες και φίλοι. Καταλάβατε ποιο είναι έτσι το μέγεθος του κακού που κάνουν τέτοια δημοσιεύματα και τέτοιες υπερβολές.
Και βλέπω, μου λέει η Κατερίνα Ημελίδη, ότι άρχισαν τα τηλεφωνήματα. Θέλετε να παρέμβετε. Να σας ακούσω λοιπόν. Τι έχετε να μου πείτε. Λοιπόν, παίρνει ο κόσμος χωρίς να έχω δώσει τηλεφωνικές γραμμές. Καλημερίζω τον καλό φίλο ακροατή. Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Κοντογουλίδη. Καλώς το φίλο μου. Καλή εβδομάδα εύχομαι. Καλή εβδομάδα και η Παναγία μαζί σου, παλικάρι μου. Και να θυμίσω έτσι και τα τηλέφωνα της εκπομπής 286-202, 285-106, όποιος θέλει να παρέμβει, να πει το οτιδήποτε, όχι μόνο για αυτό το θέμα το οποίο συζητάμε. Για αυτό το συγκεκριμένο το θέμα, το οποίο με απασχόλησε και με προβλημάτισε. Εγώ σήμερα το είδατε κι εσείς προφανώς έτσι. Το είδα και το είδα και στο διαδίκτυο και λυπάμαι για αυτό το πράγμα, πώς παρασύρονται αυτοί οι άνθρωποι. Λυπάμαι. Εγώ σήμερα το πρωί επικοινώνησα με το πνευματικό μου και πριν καλά ολοκληρώσω τα λόγια μου, μου είπε άστο, είναι λάθος. Πριν από ένα μήνα ο πνευματικός μου πήρε επιστολή για ένα τέτοιο θέμα, για το ίδιο μάλλον θέμα, αλλά όταν βλέπεις μέσα στην επιστολή να λέει ο Παΐσιος, ο Κοσμάς, ο Αιτωλός, το Άγιος παραλείπεται, το Γέρον παραλείπεται, καταλαβαίνει αμέσως ο πνευματικός ότι δεν είναι σοβαρό. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει, έχει τη χάρη ή τέλος πάντων πραγματικά, ας το πούμε, είδε ένα όραμα, δεν θα έλεγε ο Παΐσιος, θα έλεγε ο Γέρον Παΐσιος ή ο Πάτερ Παΐσιος. Όπως το λέμε κι εμείς. Άρα και εσύ πιστεύεις ότι όλα αυτά είναι ενταγμένα σε μια μορφή ψυχολογικής επιχείρησης, προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο και ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλες σκοπιμότητες. Έτσι, σε μια περίοδο κρίσης, ο κόσμος να πηγαίνει, ας το πούμε, να αδειάζει τρόφιμα και να αισθάνεται λες και είναι σε πολεμικό κλίμα. Έτσι ακριβώς. Δεν μας φτάνουν τα όσα συμβαίνουν με τους οδηγούς των βουτιοφόρων. Δεν μας φτάνουν αυτή η κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα. Έχουμε και αυτά. Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα. Ας προσέχουμε. Να είμαστε πιο προσεκτικοί. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημαντική παρέμβασή σου. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Αντώνης από το Πλαγιάρι θέλει να παρέμβει. Να τον ακούσω λοιπόν. Καλημέρα κύριε Κοντογουλίδη. Γεια σου φίλε μου Αντώνη. Καλή εβδομάδα χθες που συνεδρήκαμε στην εκκλησία και όντως ο Γέρον Παΐσιος κύριε Κοντογουλίδη υπήρξε μια αγία μορφή. Αγία ψυχή μπορώ να σου πω. Ήταν ένας άγιος άνθρωπος. Κάθε μέρα επικοινωνούσε με τον Θεό και την Παναγία. Και επειδή που τον είχα δει το τελευταία φορά που ήταν εξαπλωμένος. Μίλησες μαζί του, έχεις μιλήσει? Ναι, ήταν το 1994, ήταν περίπου. Α, λίγο πρωτού κοιμηθεί, ναι. Και μου λέει. Τι σου είπε, φίλε Αντώνη. Εσύ λέει, βλέπεις με το μυαλό μου, λέει. Α, αυτό σου είπε. Βεβαίως. Μάλιστα. Την ώρα που πήρα και την ευλογία του, εγώ κύριε Κοντογουλίδη. Μάλιστα. Βλέπεις με το μυαλό, μάλιστα. Βεβαίως. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ήξερε τα πάντα. Ήξερε τα πάντα ο Γιώργος Παΐσιος. Και για σένα και για τη ζωή σου, για το πώς, ας το πούμε, στερήθηκε στο φως προφανώς, έτσι. Βέβαια. Σε ευχαριστώ πολύ καλέ μου φίλε Αντώνη, καλή σου εβδομάδα, έτσι πάντα να είσαι. Συγκινήθηκα ιδιαίτερα όταν χθες στην εκκλησία στο Πλαγιάρι είδα τον Αντώνη, ο οποίος μένει στην περιοχή μου. Και πήγα και κατάλαβα, διότι δεν... κατάλαβα ότι είναι το ίδιο πρόσωπο, συγκινήθηκε και αυτός. Και προσέξτε τώρα τι μου είπε. Μου είπε ότι είχε επαφή και με τον Γέροντα Παΐσιο. Γιατί ο Αντώνης είναι τυφλός, πρέπει να σας το πω αυτό. Αλλά είναι τόσο δυνατός και τόσο ζωντανός και έχει μάτια παντού ο Αντώνης. Και τον ευχαριστώ πολύ που με τιμά. Να είναι πάντα γερός. Καλή σας μέρα, σας ακούω. Ναι, καλημέρα. Γεια σας, κυρία μου. Ναι, εσείς μιλάτε. Κοιτάξτε να σας πω. Έχετε αρκετό καιρό που ασχολείστε με αυτό το πολύ θέμα. Πολύ καιρό. Παραπάνω από 1,5 μήνα. Ναι. Και στην εποχή μας. Ό,τι επηρεάζει σωστά το λαό, διώκεται. Και αν δεν διώκεται, κοιτάζουν να το απαξιώσουν. Μήπως ακούγοντας τις εκπομπές σας και βλέποντας πόση πίστη έχει ο ελληνικός λαός, θέλουν να απαξιώσουν το πρόσωπο του Παΐσιου. Πολύ σωστά το θέτετε. Το είπα και εγώ, αγαπητή μου κυρία, αυτό πριν. Αυτό το πράγμα δεν είναι απαξίωση σε αυτά που λέτε. Είναι ότι με αυτά που λέτε δημιουργείται ένα ρεύμα ελπίδας. Και αυτό για μερικούς παγκοσμιοποιητές είναι πάρα πολύ κακό. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που λέμε εμείς με αυτό που βγήκε στο διαδίκτυο. Μπράβο. Καμία σχέση. Μήπως αυτό βγήκε στο διαδίκτυο για να κάνουμε τον Παΐσιο γραφικό κατά το σύστημα. Το Γέροντα Παΐσιο. Ή σε εξαφανίζει ή σε κάνει γραφικό ή γίνεσαι δικός του. Μα σας το είπα και εγώ πριν ότι δηλαδή φανταστείτε αυτό που δεν θα γίνει να μην γίνει. Μετά θα βγουν κάποιοι για να πούν ορίστε. Ακριβώς γι' αυτό. Επειδή ακριβώς. Δεν θα γίνει και επειδή δεν το είδανε. Θέλουν να το απαξιώσουν αυτό. Το ρεύμα που δημιουργείται και εσείς ακόμα με τις εκπομπές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία μου. Καλή σας μέρα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά κυρία μου. Και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτό που είπε πριν. Αλλά λίγο θα χαμηλώσετε το ραδιοφωνό σας. Ναι. Και εγώ αυτό θα ήθελα να πω. Συμφωνώ με την προηγούμενη κυρία και θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο.
Ο Πρωθυπουργός μας έμαθα ότι δεν δέχτηκε την Ένωση Μακεδόνων στην Αμερική. Είναι αλήθεια, αν ξέρετε? Δεν το ξέρω. Γιατί να τους δεχτεί? Εκεί μίλησε 15 φορές για την παγκόσμια διακυβέρνηση. Ναι, το ξέρω. Και τη νέα τάξη πραγμάτων. Για τη χιλιετία που έρχεται και για την Ελλάδα που κατασπαράσετε τίποτα. Βέβαια. Ναι. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για να ακούσω την επόμενη γραμμή. Καλή σας μέρα. Ναι, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Είμαι ο πατήρ Μιχαήλ Ποδωράς. Ναι, πατέρα Μιχαήλ. Πήγαινε στην κυρία Κοντοκουλίδη. Καλή εβδομάδα, εύχομαι. Καλά είμαστε. Παναγιά μαζί μας. Να είστε καλά. Πραγματικά όλο αυτό γίνεται περισσότερο πιστεύω για να σπηλώσουν το όνομα του πραγματικού γέροντα Παϊσίου. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω κάτι πέρα από αυτά. Γιατί δεν γίνεται μια κίνηση, έστω και από εσάς ή από κάποιους δημοσιογράφους που σέβονται το όνομα του γέροντος Παϊσίου και το πρόσωπό του, να απευθυνθούν στο Άλτερ? Με ποιο δικαίωμα κάνει μια τέτοια κίνηση χωρίς να υπάρχει μαρτυρία με όνομα? Είναι δυνατόν? Υπάρχει ένα θέμα εδώ, είναι σοβαρό αυτό που λέτε, αλλά εγώ δεν μπορώ τώρα να κάνω παρέμβαση ως δημοσιογράφος. Εν πάση περιπτώσει, μια ομάδα βγαίνω εγώ αυθαίρετα και κατηγορώ κάποιον, λέω μια άποψη, μια μαρτυρία, χωρίς να έχω συγκεκριμένα στοιχεία. Εγώ μπορώ να πω την άποψή μου ως δημοσιογράφος και θα την πω σε λίγο στον κόσμο. Εσείς τι πιστεύετε, πατέρα Μιχαήλ, ότι κρύβεται πίσω από όλα αυτά? Εγώ βάζω και το θέμα ότι ίσως όλα αυτά, επειδή κινήσατε κι εσείς λίγο, αλλά και κινείται και στους άλλους. Και σε άλλα ρεύματα το θέμα της κάρτας του πολίτη. Και γιατί σε αυτά αναφέρθηκε και ο γέροντας Παϊσίος για την κάρτα του πολίτη. Ίσως θέλουν κάτι να διαβάλουν για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Και να δείξουν ότι ο γέροντας Παϊσίος ήταν κάποιος ελαφρόμυαλος. Συγγνώμη που το λέω τώρα, αλλά καταλαβαίνετε πώς το πάνε το λέτε, ναι, με την έννοια την... Ναι. Εντάξει, πατέρα Μιχαήλ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, Παναγιά μαζί μας. Να είστε καλά και εσείς να είστε καλά. Κοιτάξτε, να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, καταρχήν όσον αφορά εμένα, επειδή πολλοί κόσμος με άκουγε και πολλοί έτσι προστέθηκαν στο εκλεκτό ακροατήριο της εκπομπής, το τελευταίο διάστημα που κάνουμε και κάποια θέματα τα οποία δεν είναι αμυγός πολιτικά, αλλά είναι θέματα τα οποία έτσι απασχολούν, έτσι είναι πνευματικά πρωτίστως και πολύ σοβαρά θέματα. Εγώ ξαφνικά δεν τρελάθηκα για να ασχολούμαι με αυτά τα θέματα. Έτσι σας κάνω και μια δημόσια εξομολόγηση. Απλώς διαπίστωσα τελικά ότι πίσω από όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, ο κόσμος έχει ανάγκη από λόγους έτσι, σημαντικούς, λόγους όχι μόνο παρηγοριάς, λόγους που θα μπορέσουν να αποτελέσουν πρότυπο στα πολύ δύσκολα χρόνια της καθημερινότητας που περνάει ο ελληνικός λαός. Και προκειμένου ο κόσμος της Μακεδονίας μας που έχει την εμβέλεια το FM100. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξαν και πάρα πολλά τις βιβλία τα οποία διάβασα και ένα από αυτά σας τα είπα, είναι του «Οι μαρτυρίες προσκυνητών». Ακούσαμε και πριν από λίγο τον φίλο μου τον Νίκο τον Ζουρνατζόγλου. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, είναι χρέος μου κάτι, την άποψή μου, να δώσω κάτι διαφορετικό σε έναν κόσμο που, επαναλαμβάνω, σας το είπα και πριν, έχει ανάγκη να ακούσει το διαφορετικό. Έχει ανάγκη και το τονίζω αυτό. Τώρα, εάν κάποιοι έτσι προσπαθούν μέσα από τη δημοσιοποίηση του συγκεκριμένου θέματος για το οποίο μιλήσαμε σήμερα, επειδή είτε είναι ακραίοι, είτε θέλουν να σπείρουν τον τρόμο, είτε ενδεχομένως έχουν άλλα σχέδια όπως αναφέρθηκαν κάποιοι φίλοι ακροατές πριν από λίγο μέσα στο μυαλό τους, αυτό εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Έτσι. Και δεν μπορώ να εκφράσω άποψη γι' αυτό από τη στιγμή που δεν το ξέρω. Θέλω να είμαι υπεύθυνος. Εγώ εκείνο που το οποίο κάνω όλο αυτό το διάστημα και θα συνεχίσω να κάνω είναι μέσα από αυτή την εκπομπή και στο ραδιόφωνο αλλά και στην τηλεόραση να δώσουμε, να αποκαλύψουμε πράγματα τα οποία ο κόσμος δεν ξέρει, να δώσουμε βαρύτητα σε σοβαρά πνευματικά ζητήματα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν βοήθεια στο σύγχρονο άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει τι να κάνει, έχει τρελαθεί με όλα αυτά που ακούει και βλέπει. Βλέπει μια γενική αποδόμηση των πάντων, διότι το ζήτημα είναι πρωτίστως πνευματικό και μετά πολιτικό, και θέλει να ακούσει και να βλέπει κάτι διαφορετικό στα Ερτζιανά, τα οποία είναι, χαρακτηρίζονται από ρηχότητα δυστυχώς, και σε μια τηλεόραση, γενικώς μιλάω για την τηλεόραση, όπου τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί άνθρωποι πλέον κλείνουν τις τηλεοράσεις τους. Δεν θέλουν να έχουν τηλεοράσεις στα σπίτια τους. Εμείς δεν είμαστε κατά της τηλεόρασης, είμαστε υπέρ της τηλεόρασης, αλλά είμαστε υπέρ της σωστής τηλεόρασης. Γι' αυτό και εγώ αναδεικνύω θέματα που έχουν σχέση με το γέροντα Παΐσιο, που έχουν σχέση με την Ορθοδοξία μας, που έχουν σχέση με την καθημερινότητά μας, που έχουν σχέση με την παιδεία μας, όπως αυτό που κάναμε την περασμένη εβδομάδα για τα βιβλία δημοτικού και θα τη συνεχίσουμε την έρευνα, που έχουν σχέση με την κάρτα του πολίτη και το ηλεκτρονικό φακέλωμα που είναι σε εξέλιξη,
και μπορώ να σας πω άλλα 15 τέτοια θέματα, φίλες και φίλοι. Αυτό θα προσπαθήσουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε και να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Αλλά εμείς θα μιλάμε πάντα συγκεκριμένα, επώνυμα με ονοματεπώνυμο. Οι εκλεκτοί καλεσμένοι μας θα είναι ό,τι καλύτερο και το έχετε διαπιστώσει αυτό. Και αυτοί που θα έρχονται στις εκπομπές και θα μιλούν στις εκπομπές, επίσης θα μιλούν επώνυμα και με στοιχεία. Διότι όλα τα άλλα, η ανωνυμία είναι ανευθυνότητα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, θέλει να γίνει νέα παρέμβαση. Καλή σας μέρα, σας ακούω. Γεια σας κύριε Κωτοβουλίδη. Σας ακούω. Εσείς οι δημοσιογράφοι που έχετε τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις, πανικοβάλλετε τον κόσμο κύριε Κωτοβουλίδη, διότι ασχολείστε με θέματα τα οποία είναι πανικοβάλλον το λαό. Αναφέρεστε και σε μένα. Και σε εσάς εν μέρη. Είστε λίγο συνωμοσιολόγος. Γιατί... Καλή σας μέρα, χαίρετε. Είστε... Λοιπόν, από τη στιγμή που προσπαθεί να με προσβάλλει έτσι αυτός ο φίλος, δεν θα βγαίνει στην εκπομπή. Λοιπόν, τελείωσε. Όταν με κατηγορεί κάποιος και ξέρω πολύ καλά ποιος είναι, και την επόμενη φορά που θα πάρει και θα πει το ονοματεπώνυμό του, από τη στιγμή που μου κάνει αυτή την κατηγορία, θα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη γι' αυτό. Επειδή ξέρω ποιος είναι. Λοιπόν, εμένα δεν μπορεί κανένας να με κατηγορήσει για συνωμοσιολόγο. Λοιπόν, άλλοι να ψαχτούνε. Είναι απαράδεκτο αυτό που έκανε ο φίλος, πήρε και το Σάββατο τηλέφωνο. Ξέρω πάρα πολύ καλά ποιος είναι και ξέρω κι άλλα, πολλά. Λοιπόν, αλλά εγώ δεν θέλω να μιλήσω τώρα δημόσια. Λοιπόν, όταν θα παίρνει κάποιος και θα μιλάει στην εκπομπή, θα μιλάει συγκεκριμένα, έτσι, και δεν θα εκτοξεύει τέτοιες κατηγορίες. Όταν μου λέει ότι εγώ είμαι συνωμοσιολόγος, πρέπει να ντρέπεται ο συγκεκριμένος ο οποίος παίρνει τηλέφωνο. Και το κάνει εκ του πονηρού. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω γιατί θα του δώσω και περισσότερη αξία. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, σας ακούω. Ναι, καλή σας μέρα. Εμένα είστε. Εσείς, κυρία μου. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε. Εχθές, ξεφυλίζοντας το ίντερνετ, βρήκα σε ένα blog αυτά ακριβώς όλα τώρα που λέτε. Τα έλεγε υπεύθυνα ένα, να σας πω και ποιο ήταν, η Όδε ήταν. Είχε ένα άρθρο λοιπόν και έλεγε ότι η επιστασία του Αγίου Όρους δεν έχει ελέγξει εάν όντως εμφανίστηκε ή όχι ο πατήρ Παΐσιος και είπε ό,τι είπε. Μπορεί να είναι και δαιμονική παρουσία και οτιδήποτε, όταν δεν μιλούν συγκεκριμένα ποιοι το είδαν και πώς το είδαν. Αυτό ήθελα να σας πω. Μπορεί να το διαβάσατε κι εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή μου κυρία, για την πληροφορία που μου δώσατε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλή σας μέρα. Ναι, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Λέγομαι Ράμο Στέφανος. Ναι, κύριε Ράμο. Ήθελα να πω σχετικά με αυτό το θέμα, είναι ανύπαρκτο. Που... Και μ' αρέσει που λέτε και όνομα και επίθετο. Πάντα εγώ έτσι μιλάω. Μπράβο σας. Τρίτη φορά είναι που βγαίνω σε ραδιόφωνο τα τελευταία 40 χρόνια. Σας ευχαριστώ που με τιμάτε. Και δύο φορές σε τηλεόραση, παρότι με παρακαλούσαν 100 φορές. Αυτά τα λέω όχι για να περιευθυνθώ, απλώς δεν μου αρέσουν οι επαφές διαμέσου τηλεφώνου που τις έχω απορρίψει. Αν είχα τη δύναμη να μην έχω τηλέφωνο εδώ που μένουμε. Πέστε μου, γιατί είναι ανύπαρκτο αυτό το θέμα. Είναι ανύπαρκτο διότι το εθέσατε πολύ σωστά, ότι άνθρωποι όπου ακούνε, τα έχει πει οι αποκάλυψεις, τα έχει πει το Ευαγγέλιο κτλ. Ανύπαρκτοι άνθρωποι να διαδίδουν, να κάνουν τους προφήτες, να κάνουν αυτό το ένα το άλλο, χωρίς να ονομάζονται, να θέτουν σε διαδίκτυα τώρα αυτά τα που είναι για μένα όλα. Ειλικρινά είναι του σατανά όλα αυτά τα διαδίκτυα και τα αυτά. Τέλος πάντων θα αποκαλυφθούν αργότερα αυτά, αλλά είναι ανύπραχτο το θέμα διότι δεν έχει υπογραφή, δεν έχει όνομα τεπώνυμων. Και θέλουν ακριβώς αυτό που είπατε εσείς προηγουμένως, να θίξουν αυτά που λέτε τώρα και τον προηγούμενο καλά του κάδε και του κλείσατε. Εγώ θα το έλεγα και μια από πάνω. Όχι, όχι. Και όποιος τολμά και εκτοξεύει τέτοια κατηγορία εναντίον μου, και δεν το λέω με τη μορφή απειλής για όνομα του Θεού, μπορεί οποιοδήποτε να βγει και να πει κύριε Κοντογουλίδη, διαφωνώ μαζί σου, αυτά που λες είναι οτιδήποτε, να κρίνει το λόγο μου, δεν μπορεί να με αποκαλεί συνωμοσιολόγο. Είναι μια πολύ βαριά κουβέντα, την οποία εγώ κρατώ και επιφυλάσσομαι φυσικά από εκεί και πέρα για να προστατεύσω τον εαυτό μου, διότι ξέρω πολύ καλά ποιος είναι ο κύριος και έχω και το όνομα και το επιθετό του και ξέρω πάρα πολύ καλά. Επιφυλάσσομαι για να κάνω. Λοιπόν. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Και να μην το ξέρατε, όταν ένας άνθρωπος βγαίνει με αυτόν τον τρόπο, γιατί ο αντικειμενικός σκοπός, σας το λέω, που σας παρακολουθώ μόνο 10 μέρες τώρα. Συμπτωματικά ο Θεός με έβγαλε προθές το προηγούμενο Σάββατο, μάλλον όχι αυτό το Σάββατο προηγούμενο, και σας έπιασα. Δεν σας ήξερα. Και τη μέρα ήταν ακριβώς που μιλούσατε ακριβώς για αυτή την παρακότητα και αυτά τα άλλα, τα συναφή με αυτό το γεγονός. Είναι δεδομένο ότι από αυτή τη στιγμή θα δεχτείτε πολλές επιθέσεις, αυτό να το ξέρετε. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που δέχομαι επιθέσεις επί 40 χρόνια.
Μάλιστα. Σας και ειδικώς από την ώρα που ο Θεός, δεν το λέω τώρα αυτό, απλώς το λέω για κάποιους Θεσσαλονικιούς αυτούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μου κύριε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Υπάρχουν πάρα πολλές γραμμές στον αέρα, δεν ξέρω πώς μπορούμε να βγάλουμε. Καλή σας μέρα, σας ακούω. Κύριε Κονταγουλίδη. Γεια σας κυρία μου, λίγο σύντομα σας παρακαλώ. Ναι, να συνεχίσετε, έχουμε κουραστεί από οικονομικά θέματα και τίποτε άλλο μέσα στην ξερά. Τον κύριο τον προηγούμενο, τον αθλητή, τον ακούσαμε τον προηγούμενο Σάββατο. Λοιπόν, μην μείνατε σε αυτό, αφήστε το. Θα δεχτείτε επιθέσεις, αλλά καλά γίνεται να αποκαλύπτονται. Βάλουν το έθνος, τη θρησκεία, την παιδεία. Καλά κάνουν, να συνεχίζουν να αποκαλύπτονται. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Πάμε στην επόμενη. Καλημέρα. Ναι, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, κυρία μου. Σε μένα μιλάτε. Σε εσάς, κυρία μου, ναι. Είμαι 33 χρονών και μητέρα τριών παιδιών. Και από προχθές που το ακούσαμε αυτό έχουμε πανικοβληθεί. Απλώς περίμενα σήμερα να ακούσω εσάς και τώρα που σας άκουσα έχω καθησυχάσει, γιατί η γνώμη σας μετράει πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μην πανικοβάλλεστε. Να είστε καλά. Μην πανικοβάλλεστε, κυρία μου. Όποιος είναι κοντά στο Θεό δεν πανικοβάλλεται, είναι ευτυχής. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού. Να είστε σας καλά και πολύ. Συνεχίστε έτσι. Να είστε καλά, κυρία μου. Πάμε και στην επόμενη γραμμή και θα είναι η τελευταία, διότι πρέπει να ακούσουμε και 4 λεπτά διαφημιστικά μηνύματα. Προτού πάμε στο δελτίο ειδήσεων, στη μία η ώρα έπεσε η γραμμή. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ που και σήμερα επιλέξατε την εκπομπή. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και την Κατερίνα Μελίδη που ήταν στην γραμματεία παραγωγής και τον Ευθύμη Δινάλη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να περάσετε μια καλή μέρα. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Γεια σας.